Έχω πάρει εντολή να είμαστε πάρα πολύ πιστοί στο χρόνο μας, για να μην έχουμε περαιτέρω καθυστέρηση. Και τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα, γιατί έχουμε δύο πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα και δύο πάρα πολύ καλούς ομιλητές, που είμαι σίγουρη ότι θα καταφέρουν μόνο να εξάψουν το ενδιαφέρον και τη φαντασία μας και όχι να καλύψουν όλες τις ανάγκες που έχουμε να καταλάβουμε αυτά τα δύο θέματα. Να ξεκινήσω καταρχάς συστήνοντας τους δύο κυρίους, με τη σειρά που θα μιλήσουν κιόλας. Έχουμε τον κύριο Αθανάσιο Κουλωρίδα, ο οποίος είναι λέκτορας στο ΟΠΑ, είναι νομικός σύμβουλος της Ένωσης Συγμένων Εταιριών και γνώριμος σε πάρα πολλούς εδώ. Και θα μας μιλήσει για τους νέους τίτλους ανωνύμων εταιριών και τις δυνατότητες χρηματοδότησης που φέρνει ο 4548. Στη συνέχεια, ο κύριος Λιναρίτης θα μιλήσει για τον άλλο νόμο, ο οποίος, από ό,τι μου είπαν, σήμερα απέκτησε και βγήκε σε ΦΕΚ, απέκτησε και νούμερο, τον 4601, των περί εταιρικών μετασχηματισμών. Θα αναφερθεί κυρίως στις εισηγμένες εταιρείες. Οφείλω να πω για τον κύριο Λιναρίτη, ο οποίος τουλάχιστον εμένα με εξέπληξε, γιατί μετά από ένα πολύ σημαντικό, πολύ μεγάλο βιβλίο που έχει γράψει για τα warrants, επέλεξε να αναπτύξει εδώ ένα άλλο θέμα, αλλά δεν έχει σημασία, είμαι σίγουρη ότι... Α, λοιπόν, τώρα καταλάβαμε τι έχει συμβεί. Ήταν μέλος και στις δύο νομοπαρασκευαστικές επιτροπές που δούλεψαν, και το 4548 και τον 4601, οπότε είμαι σίγουρη ότι έχει ενδιαφέροντα πράγματα να πει και για τους μετασχηματισμούς. Τώρα, έτσι, εν είδη εισαγωγής, θέλω να πω ότι, ναι, μεν το πρώτο μέρος είναι αυτό για το οποίο είμαι σίγουρη ότι όλοι έχετε τεράστιο ενδιαφέρον και άγχος, γιατί υπάρχει μια σειρά από πρακτικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν το επόμενο διάστημα και όλα αυτά πρέπει να τα καταλάβουμε και στην πράξη να είμαστε συνεπείς στην εφαρμογή τους. Αλλά τα δύο θέματα για τα οποία θα μιλήσουμε τώρα, νομίζω ότι είναι αυτά που έχουν ίσως και μεγαλύτερο αναπτυξιακό ενδιαφέρον και σημασία και φέρνουν καινούρια πράγματα, τουλάχιστον τα νέα εργαλεία που θα έχουμε στη διάθεσή μας μετά το 45-48 δημιουργούν μία επανάσταση, και ο κύριος Αυλονίτης το πρωί αναφέρθηκε στα warrants, τα οποία μπορούν να λύσουν θέματα τα οποία μέχρι σήμερα, δυστυχώς, μόνο με μετοχές και ομόλογα δεν μπορούσαν να προσεγγιστούν. Να σας πω και από δική μας εμπειρία εδώ, ειδικά με τις νεοσύστατες εταιρείες, τις ταχαίως... τις growth, εν πάση περιπτώσει, εταιρείες, είχαμε δυσκολία και βλέπαμε εταιρείες να φεύγουν και να πηγαίνουν να συστήνουν ξένα νομικά πρόσωπα και να μπαίνουν σε αγορές στο εξωτερικό, όχι τόσο γιατί δεν αισθανόντουσαν ότι μπορούσαν να βρουν χρήματα στην Ελλάδα, αλλά περισσότερο γιατί εκεί υπήρχαν εργαλεία τα οποία οι επαγγελματίες τους πρότειναν, που τέριαζαν καλύτερα στις περιπτώσεις τους. Ελπίζουμε λοιπόν ότι σύντομα θα είμαστε και εμείς σε θέση να το κάνουμε αυτό. Τουλάχιστον ο νόμος μας έχει δώσει πλέον εργαλεία και είναι οι μάστορες τώρα που πρέπει να τα πάρουν στα χέρια τους και να κάνουν δουλειά. Οπότε, για να μην χάσουμε άλλο χρόνο, θα έλεγα να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσει ο κύριος Κουλωρίδας να μας πει κάποια πράγματα για αυτά τα εργαλεία. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ιδιαίτερη αυτή τιμητική πρόσκληση. Μετά από το πρώτο σκέλος που είδαμε τι υποχρέωση έχουμε, ας δούμε πώς μπορούμε να βγάλουμε λεφτά. Θα μιλήσω λίγο πιο πρακτικά, με δεδομένο ότι αντιλαμβάνομαι ότι η πλειοψηφία, η πλειονότητα του κοινού μου δεν είναι νομική. Και μέσα στα 10 λεπτά, το μόνο που θα κάνω είναι να σας γαργαλίσω λίγο τον ουρανίσκο για τις αλλαγές και τις δυνατότητες που υπάρχουν με το νέο νόμο. Έτσι, ένα appetizer. Λοιπόν, μέχρι τώρα αντιλαμβανόμασταν τις δημόσιες προσφορές κινητών αξιών, είτε με τη λογική των κοινών ομολογιών, είτε με τη λογική των κοινών μετοχών. Υπήρχαν και κάποιες προνομιούχες μετοχές, αλλά ήμασταν αρκετά συντηρητικοί στα εργαλεία που χρησιμοποιούσαμε, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν οι μηχανισμοί.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο καινούριος νομοθέτης, ο νομοθέτης με το 45-48, στους υβριδικούς τίτλους και οι διευκολύνσεις που δίνει ακόμα και σε υφιστάμενες μορφές είναι σημαντικές. Ένα ενδιαφέρον, εκεί με κόκκινο, γιατί υπάρχει κάποια επιφύλαξη για τις συγκεκριμένες εταιρείες και για το πόσο μπορεί να προϊοντοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός, είναι η αποκοπή περιουσιακών απαιτήσεων, παράδειγμα η μεταβίβαση του μερίσματος για ένα χι χρονικό διάστημα και αν αυτό μπορεί να γίνει τίτλος που μπορεί να εισαχθεί στο χρηματιστήριο. Οι τίτλοι κτήσης μετοχών ή αλλιώς warrants και αυτό που έχει χρησιμοποιηθεί και στο εξωτερικό αρκετά, αλλά κυρίως όχι όπως το βλέπει ο Έλληνας νομοθέτης, είναι η σύζευξη, η δεσμοποίηση, το stapling διαφορετικών κινητών αξιών. Στο εξωτερικό έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως ως δεσμοποίηση κινητών αξιών διαφορετικών εταιριών. Εδώ θα το δούμε με τη λογική της δεσμοποίησης κινητών αξιών της ίδιας εισηγμένης εταιρείας. Ως προς τους υβριδικούς τίτλους συμμετοχών, ξεκινώντας, παίρνοντας το θέμα από εκεί που το άφησε ο κύριος Περάκης, δεν προβλέπεται η δυνατότητα δημιουργίας άπειρων μηχανισμών και διαφορετικών μηχανισμών τίτλων, αλλά επιτρέπεται η δυνατότητα να συμπλέκονται αναγνωρισμένες κατηγορίες μετοχών ή διαφορετικών τίτλων σε μία κλάση μετοχών. Έτσι, για παράδειγμα, παρά το γεγονός ότι έχουμε κοινές προνομιούχες, εξαγοράσιμες, μετατρέψιμες ομολογίες, δεν μας απαγορεύει κανένας να φτιάξουμε μία κλάση μετοχών στην οποία θα έχουμε προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς απόλυψη κέρδους, οι οποίες θα είναι εξαγοράσιμες και οι οποίες θα μπορούν να μετατραπούν υπό κάποιες προποθέσεις σε κοινές μετοχές. Άρα, δίνεται η ελευθερία ώστε να διαμορφώσουμε έναν υβριδικό τίτλο με τις προδιαγραφές τις οποίες θέλουμε. Επί των προνομιούχων μετοχών δεν έχουμε ουσιαστικές διαφορές. Στις εξαγοράσιμες μετοχές η ουσιαστική διαφορά είναι ότι πλέον μπορεί να είναι callable, ενώ δεν ήταν, δηλαδή, είναι putable, ενώ δεν ήταν, δηλαδή ο ίδιος ο δικαιούχος της μετοχής μπορεί να ζητήσει την εξαγορά του. Πάντοτε αυτό τελεί υπό την αίρεση ότι υπάρχουν διαθέσιμα διανεμόμενα κεφάλαια, προς διανομή κεφάλαια για να μπορεί να γίνει αυτή η εξαγορά. Και επίσης εισήχθη η δυνατότητα η ικανοποίηση αυτών των εξαγοράσιμων μετοχών να γίνεται και με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης προβλέφθηκε η δυνατότητα των λεγόμενων μετατρέψιμων μετοχών, έτσι ώστε στην πραγματικότητα οι μετοχές μιας κατηγορίας να μπορούν να μετατραπούν είτε με απλή δήλωση του δικαιούχου, είτε με τη συνδρομή συγκεκριμένων αιρέσεων, είτε με επιλογή της εταιρείας σε άλλου είδους κατηγορία. Άρα η προνομιούχος μετοχή να γίνει κοινή, η κοινή να γίνει προνομιούχος, η εξαγοράσιμη να γίνει κοινή κ.ο.κ. Ενδιαφέρον έχει η δυνατότητα να μετατραπούν υφιστάμενες μετοχές κοινές σε εξαγοράσιμες ή προνομιούχες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Φανταστείτε λοιπόν σε μια εταιρεία στην οποία έχουμε εγκλωβισμένους μικρομετόχους, η δυνατότητα μπορεί να δοθεί με τροποποίηση της συγκεκριμένης κατηγορίας μετοχών, τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης, ότι κάποιες από τις μετοχές αυτές μπορούν να γίνουν εξαγοράσιμες με δικαίωμα του εγκλωβισμένου μικρομετόχου να εξαγοράσει εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κέρδη, διαθέσιμα προς διανομή ποσά τις μετοχές του. Εδώ θα πρέπει να δούμε σημαντικά πρακτικά ζητήματα από πλευράς τεχνικής υλοποίησης αυτής της δυνατότητας επιλογής στο χρηματιστήριο Αθηνών, με δεδομένο όταν η δυνατότητα επιλογής αυτή γίνεται με απλή δήλωση του μετόχου, θα πρέπει να δούμε πόσο τεχνικά μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το πράγμα, με δεδομένο ότι έχουμε άλλη κατηγορία μετοχών στην οποία μετακυλεί και άρα πώς διαπραγματεύεται η συγκεκριμένη μετοχή και σε ποια κατηγορία πλέον θα διαπραγματεύεται. Ως προς τις ομολογίες έγιναν σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς, χωρίς να εισαχθεί νέα κατηγορία. Σταχυολογώ τη δυνατότητα έκδοσης ομολογιών αντί τόκων, άρα αντί να εκδίδω τόκους μπορεί να εκδίδω ομολογίες. Την δυνατότητα της κεφαλαιοποίησης των δεδουλευμένων τόκων στις μετατρέψιμες ομολογίες, ενώ μέχρι τώρα μπορούσαμε να μετατρέψουμε τις ομολογίες μόνο προς το κεφάλαιο και να πληρώσουμε τους τόκους, τώρα μπορούμε να κεφαλαιοποιήσουμε και τους τόκους. Ίσχυε για τις εισηγμένες εταιρείες, τώρα έχει επεκταθεί και στις μη εισηγμένες τη δυνατότητα να μην εφαρμόζεται το δικαιοπρακτικό επιτόκιο στα ομολογιακά δάνεια. Τη δυνατότητα των εταιρείων να αποκτούν με σκοπό την ακύρωση ομολογίες χωρίς ποσοτικό περιορισμό. Άρα, όταν έχω εισηγμένες ομολογίες, να μπορώ να αγοράσω από το ταμπλό αν διαπραγματεύονται σε χαμηλότερη από την αξία του κεφαλαίου τους, από την ονομαστική τους αξία και να τις ακυρώσω και άρα να μειώσω την υποχρέωσή μου.
τη διεύρυνση των εκπροσώπων που μπορούν να λειτουργούν ως εκπρόσωποι των ομολογιούχων. Έρονται οι αμφιβολίες που υπήρχαν κατά πόσο μπορεί η εταιρεία υποχρεωτικά να μετατρέψει μια μετατρέψιμη ομολογία λόγω της διατύπωσης του 3156. Άρα λοιπόν πλέον είναι δυνατό αυτό, δηλαδή να φτιάξω μια ομολογία η οποία υποχρεωτικά θα μετατραπεί εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες αιρέσεις ή προϋποθέσεις. Ως προς τις ομολογήσεις, η συμμετοχή στα κέρδη έγινε σαφές ότι μπορεί αυτό το κέρδος να διανέμεται, είναι υποχρέωση, έτσι δεν είναι συμμετοχή, μέρισμα, να διανέμεται και πριν από το πρώτο μέρισμα και να απολαμβάνεται από τους δικιούχους των ομολογιών. Και έγινε επίσης σαφές ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε και αλλοδαπό δίκαιο στα ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται στην Ελλάδα με την επιφύλαξη της υποχρεωτικής εφαρμογής του δίκαιου της έδρας για ζητήματα όπως τα ζητήματα του εταιρικού δικαίου. Ένα ζήτημα το οποίο εισάγει ο καινούριος νομοθέτης και μάλιστα με τροποποίηση του 45-48 είναι το ζήτημα της αποκοπής περιουσιακών απαιτήσεων, δηλαδή της δυνατότητας να αποκόψω από την μετοχή το δικαίωμά μου ή από την ομολογία, το περιουσιακό την απέτηση, όχι το δικαίωμα, που συνδέεται με το μέρισμα συγκεκριμένων χρήσεων ή μιας σειράς χρήσεων, ή το χρεολύσιο ή το δικαίωμα του τόκου. Έτσι όπως είναι η διατύπωση, γύρονται διάφορα θέματα. Θεωρώ ότι δεν εισάγεται νέα μορφή τίτλου, ότι η δυνατότητα αυτή είναι μια ενοχικής φύσεως συμφωνία. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να προβλέψουμε στο καταστατικό την έκδοση τέτοιων τίτλων κατά παράβαση των διατάξεων για το νούμερο κλάουζ των τίτλων. Υπάρχουν κάποια ζητήματα εφαρμογής στις εισηγμένες εταιρείες, τεχνικά και νομικά, όπως το γεγονός του ότι τι συνεπάγεται στην εμπορευσιμότητα της μετοχής και στη διαπραγματευσιμότητά της, το γεγονός ότι έχω κάνει μια τέτοια ενοχικής φύσεως συμφωνία και αν αυτή πρέπει να καταχωρείται στο ΣΑΤ για να παράγει αποτελέσματα έναντι τρίτων κ.ο.κ. Επίσης, οι εισηγμένες εταιρείες, αν θέλουν να το απογορεύσουν αυτό, θα πρέπει να τροποποιήσουν το καταστατικό τους. Γιατί χωρίς τροποποίηση του καταστατικού είναι ελεύθερη η δυνατότητα μεταβίβασης αυτών των περιουσιακών απαιτήσεων σε τρίτους. Ίσως από τις πιο ρηξικέλευθες διατάξεις του 45-48 είναι η εισαγωγή των τίτλων κτήσης, αλλιώς warrants. Είχαμε διάφορα ζητήματα στην Ομοπαρασκευαστική Επιτροπή πώς θα τους ονομάσουμε αυτούς, τίτλους κτήσης, τίτλους επιλογής κτλ. Warrants, τελικά επιλέχθηκε η έννοια του τίτλου κτήσης. Τι παρέχει αυτός ο τίτλος? Το διαπλαστικό δικαίωμα απόκτησης μετοχών που εκδίδονται από την εταιρεία. Είναι δηλαδή, για να το πούμε πιο απλά σε γνήσια αρχαία ελληνική, call options. Κάτι αντίστοιχο με το call options, έτσι. Όχι ακριβώς call options, αλλά έχουν την ίδια περίπου λειτουργία. Υπάρχει πλήρης διαμόρφωση ως προς το περιεχόμενο, δηλαδή πότε θα ασκηθούν, αν υπάρχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, εάν τυχόν αποσβαίνονται μετά από κάποιο διάστημα, εάν κατά την έκδοσή τους πρέπει να καταβληθεί κάποιο αντίτιμο, εάν κατά την άσκησή τους πρέπει να καταβληθεί κάποια επιπλέον τιμή από τον δικιούχο κ.ο.κ. Ο μόνος περιορισμός είναι, με βάση την αρχή της διατήρησης του μετοχικού κεφαλαίου, ότι η τιμή κτήσης συν την τιμή άσκησης του δικαιώματος θα πρέπει να θρίζει τουλάχιστον την ονομαστική αξία. Ιδάλλως θα είχαμε παράβαση αρχής διατήρησης του μετοχικού κεφαλαίου. Είναι ονομαστική τίτλη και υπάρχει δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους. Και ρητά μπορούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευση, οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης. Γιατί να εκδώσω τίτλους επιλογής και τι λειτουργία έχουν? Το πρώτον, έχουμε το παράδειγμα, άσχετα αν ήταν αποτυχημένο για άλλους λόγους, της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών. Εκεί είχαμε, επειδή ακριβώς δεν προβλεπόταν η δυνατότητα αυτή από τον 290, τα warrants τα είχε εκδώσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Εδώ λοιπόν η κάθε εισηγμένη εταιρεία μπορεί σε μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αντίστοιχα να εκδώσει και τίτλους επιλογής ή τίτλους κτήσης. Συγγνώμη. Για ποιο λόγο, είτε ως sweetener, δηλαδή δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν που θα συμμετέχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου να, εφόσον η εταιρεία πάει καλά, να αποκτήσει ένα δικαίωμα να αποκτήσει επιπλέον μετοχές σε χαμηλότερη τιμή από την χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής μετά από κάποια πάροδο χρόνου, είτε να λειτουργήσει ως μηχανισμός προστασίας από αραίωση των δικαιωμάτων, anti-dilution, δηλαδή μπαίνω σε μια τιμή αποτίμηση χ, αύριο η εταιρεία πηγαίνει χειρότερα και άρα πρέπει να κάνει μια νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Αν αυτή η νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι σε χαμηλότερη τιμή από μένα, για να τα διατηρήσω τα ποσοστά μου στην εταιρεία,
θα αντί να συμμετέχω στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και να καταβάλω καινούργια χρήματα, θα μπορούσα να έχω αγοράσει κάποια pre-funded warrants, δηλαδή warrants που τα είχα προπληρώσει, τα οποία θα μου δίνουν τη δυνατότητα ασκώντας το να διατηρήσω το ποσοστό συμμετοχής μου. Θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως κίνητρο για κάποιον θεσμικό επενδυτή ή στρατηγικό επενδυτή να μπει στην εταιρεία. Και επίσης θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως έναν μηχανισμό αποζημίωσης και αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά των προσώπων εκείνων, είτε είναι συμβούλων τρίτων προς την εταιρεία, είτε είναι υπαλλήλων της εταιρείας, και ενδεχόμενα και κατά παράκληση των διατάξεων του 113 και του 114 για τα stock options και των περιορισμών που συνδέονται με αυτά. Προσοχή όμως στα warrants. Πρώτον, στα αποτελέσματα αραίωσης μπορούν να έχει. Τα warrants μπορεί να είναι αποθαρρυντικά για νέες αυξήσεις. Το να δώσω και να πλημμυρίσω την αγορά με δικαιώματα επιλογής ακτήσεις μετοχών σε συγκεκριμένες τιμές μπορεί να έχουν επιπτώσεις στη δυνατότητα της χρηματιστηριακής μου τιμής και στη δυνατότητα να αποκτήσω μετοχές σε μεγαλύτερη τιμή, καθώς ο άλλος θα έχει τον κίνητρο να αγοράσει το warrant αντί να μου δώσει εμένα τα λεφτά. Έτσι. Προσοχή στα warrants, εάν τυχόν μπορούν εύκολα να ασκηθούν, γιατί δίνεις στον short seller το καλύτερο εργαλείο για να σου κάνει short selling στη μετοχή σου, για αντιστάθμιση. Έτσι. Προσοχή στις υποχρεώσεις γνωστοποίησης του 3556 του 2007, γιατί ιδιαίτερα εάν δεν τελούν υπό κάποια προϋπόθεση ή αίρεση για την άσκησή τους, αλλά έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή ο δικιούχος να αποκτήσει τις μετοχές, και προσοχή φυσικά στο 3461 του 2006 για τις δημόσιες προτάσεις. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Επίσης, με δεδομένο ότι είναι πολύπλοκο χρηματοπιστωτικό μέσο που εξαρτάται από διακυμάνσεις τιμής της αγοράς μιας υποκείμενης αξίας, θα θεωρείται PRIP και θα πρέπει να γίνει συγκεκριμένο το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τα PRIP. Μία ιδιαίτερη καινοτοπία του νομοθέτης 45-48 είναι το λεγόμενο stapling. Το stapling σου δίνει στην πρακτική τη δυνατότητα να δεσμοποιήσεις σε έναν τίτλο περισσότερες κινητές αξίες και περισσότερους τίτλους διαφορετικούς. Δηλαδή, μία μετοχή και μία ομολογία. Ή μία μετοχή και έναν τίτλο επιλογής. Καθιστώντατο στην πράξη, άρρηκτα συνδεδεμένο, με την έννοια το ότι δεν μπορεί να διαπραγματεύεται ο τίτλος αυτός ο ένας ανεξάρτητα από τον άλλο. Αυτό μπορεί να γίνει καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας, για όλη τη διάρκεια του τίτλου ή ενδεχόμενα και για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μετά το οποίο επιτρέπεται η αποσύνδεση, η αποδεσμοποίηση των τίτλων. Γιατί να κάνουμε αυτόν τον μηχανισμό. Διεθνώς έχει χρησιμοποιηθεί το stapling κυρίως στην Αυστραλία. Η Αυστραλία είναι η κύρια χώρα στην οποία ξεκίνησε από την Αμερική για φορολογικούς λόγους. Πήγε στην Αυστραλία, έγινε στον Καναδά. Οι κύριοι λόγοι ήταν φορολογικοί. Γιατί τι κάνανε, δεσμοποιούσαν ένα μερίδιο σε ένα trust με ένα μερίδιο σε μια διαχειρίστρια εταιρεία που είχε τη μετοχή. Γιατί το trust είναι pass-through. Δεν είναι φορολογικά διαφανές, άρα λοιπόν δεν δημιουργεί φορολογική επιβάρυνση για τον ξένο επενδυτή και έτσι μπορούσαν με αυτόν τον τρόπο να κάνουν πιο θελκτικές επενδύσεις στους ξένους επενδυτές. Στις περισσότερες περιπτώσεις το ζήτημα αντιμετωπίστηκε φορολογικά, οπότε δεν είναι ο κύριος λόγος φορολογικός πλέον της δεσμοποίησης. Έχει χρησιμοποιηθεί στη Μαλαισία, στο Hong Kong και στην Αυστραλία επίσης ως μηχανισμός άντλησης κεφαλαίων Tier 1 και Tier 2 από τράπεζες. Άρα λοιπόν σε μία τράπεζα ενδεχόμενα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανακεφαλαιοποίησή της χωρίς να έχει την κεφαλαιακή επίπτωση που θα είχε μία αύξηση κεφαλαίου σε μετοχές. Θα μπορούσε να λειτουργήσει επίσης και για να καλύψει συμπεριφορικές προτιμήσεις επενδυτών. Όπως για παράδειγμα, όταν ένας επενδυτής θα ήθελε να επενδύσει το κεφάλαιο μιας εταιρείας, από την άλλη όμως θα ήθελε μια επένδυση που θα μπορούσε να έχει ένα διασφαλισμένο δικαίωμα εξόδου μέσα της επιστροφής μέρους του κεφαλαίου τους, ανεξάρτητα αν οι μετοχές έχουν ρευστότητα ή δεν έχουν, και παράλληλα μια σειρά χρηματορροών τησίων πέρα από των διασφαλισμένων και όχι απλά εφόσον υπάρχουν κέρδη. Είναι λογιστικοί επίσης οι λόγοι. Παράδειγμα. Δείτε τις ΑΕΑΠ όπως λειτουργήσαν την περίοδο της κρίσης. Είχανε σταθερές χρηματορροές, αλλά δεν μπορούσαν να διανύμουν μερίσματα, γιατί λογιστικά είχαν ζημίες από τις ζημίες που είχαν από τις αποτιμήσεις του ηγετικού τους. Εάν είχα ένα δεσμοποιημένο τίτλο,
ο οποίος μου επέτρεπε να έχω μετοχή αλλά και ομολογία ταυτόχρονα, θα μπορούσα να πληρώνω από τις χρηματορροές αυτές ένας μέρος στους μετόχους μου, παύλα ομολογιούχους. Τέλος, μπορούν να λειτουργήσουν και ως μηχανισμοί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως δίνοντας δικαίωμα ψήφου σε ομολογιούχους δανειστές. Αν συμπλέξω μια ομολογία με 10 ή 20 ή 100, μια μετοχή με αντίστοιχες ομολογίες κτλ., στην πραγματικότητα δίνω στον ομολογούχο δανειστή σε μια εταιρεία που το μεγαλύτερο μέρος της αποτελείται από κεφάλαια που έχει αντλήσει από δανεισμό, δικαίωμα ψήφου αντίστοιχο με τον μέτοχο. Και να προστατεύσω τον κίνδυνο γενικής και ελεύθερης κυκλοφορίας των τίτλων επιλογής με τη δεσμοποίηση του sweetener που δίνω στον τίτλο επιλογής με μία μετοχή, ώστε να μην μπορούν να διαπραγματεύονται ανεξάρτητα. Ποια ζητήματα δημιουργούνται στην πράξη? Σύνδεση τίτλων διαφορετικών εταιριών ενός ομίλου. Δεν φαίνεται να είναι εφικτό με βάση τον 45-48. Αυτό δεν αποκλείει την δεσμοποίηση με άλλους τρόπους. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, δεν έχουμε αποθετήρια έγγραφα ή αποθετήριο τίτλους και τη δυνατότητα. Θα μπορούσαμε να καταθέτω ένα τίτλο, ο οποίος τίτλος υποχρεωτικά που διαπραγματεύεται αποτελείται από ένα τίτλο της χ εταιρείας και ένα τίτλο της ψ εταιρείας του ίδιου ομίλου. Έτσι. Η φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση στις περισσότερες χώρες που χρησιμοποιήθηκαν, ήρθε ο φορολογικός νομοθέτης και είπε ότι δεν μπορείς να έχεις το ωφέλη και του δανεισμού και του εταιρικού κεφαλαίου. Άρα, ανάλογα με τη βαρύτητα και το κυρίαρχο κριτήριο, θα το κρίνω ότι είναι είτε τίτλος χρεωστικός είτε τίτλος μετοχικός. Και ενδεχόμενα και πιο βασικά, με βάση τη θεωρία της χρηματοοικονομικής, ότι η δεσμοποίηση δύο τίτλων έχει μικρότερη αξία για τον επενδυτή σε σχέση με τον κάθε τίτλο χωριστά, γιατί όταν διαπραγματεύεται ο κάθε τίτλος χωριστά και μπορείς να τον πουλήσεις, έχει μεγαλύτερη αξία. Έτσι, λόγω αυτής της ελευθερίας. Αυτά ήθελα να σας πω. Ελπίζω να σας γλύκανα μετά το διάλειμμα για το lunch και τα λοιπά. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Σίγουρα μας συντριγκάρατε. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι είναι πολλά τα εργαλεία και χρειάζεται και manual και χρειάζεται και demonstration. Πάντως, υπάρχει πολύ μεγάλη προοπτική. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να αρχίσουμε να ασχολούμαστε και σίγουρα και εμείς εδώ στο χρηματιστήριο θα βοηθήσουμε στην προσπάθεια αυτή. Να πάμε λοιπόν στο δεύτερο θέμα μας. Και ο κύριος Λιναρίτης έχει μία παρουσίαση. Και το θέμα εδώ τώρα είναι πώς έρχεται ένας νόμος και εκεί που υπήρχε μία διάσπαρτη και ελλιπής νομοθεσία γύρω από αυτό το πολύ σημαντικό και πολύ επίκαιρο θέμα των εταιρικών μετασχηματισμών, βάζει, από ό,τι φαίνεται, μια καλή τάξη, θα έλεγα. Κύριε Λιναρίτη, θέλετε να μας πείτε λίγα περισσότερα? Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μουρλά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ήθελα πριν απ' όλα να ευχαριστήσω το Χρηματιστήριο, το Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης και όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα και να σας εισαγάγω στο δικό μου θέμα, το οποίο πραγματεύεται τους εταιρικούς μετασχηματισμούς. Κυρίες και κύριοι, αν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στη βιβλιογραφία έχει χαρακτηριστεί ως ο θεσμός της αναπαραγωγής του ίδιου του κεφαλαίου, με την οικονομική έννοια του όρου, οι εταιρικοί μετασχηματισμοί θα μπορούσαν να παραλληλιστούν ίσως με την κοσμογονία. Με την κοσμογονία του ίδιου του κεφαλαίου ως οικονομικής έννοιας. Και για να γίνει εδώ αντιληπτό, εδώ στο χρηματιστήριο της Αθήνας, αυτό επέλεξε ένα παράδειγμα από την Αμερικάνικη Κεφαλαιαγορά, μια από τις εμβληματικότερες εταιρείες του Αμερικανικού Χρηματιστηρίου, της Sears. Εκείνη η εταιρεία που ίδρυσε εκείνος ο έμπορος το 1893 για πώληση λιανικών ειδών μέσω καταλόγου και ταχυδρομικής παράδοσης, έναν αιώνα πριν την Amazon, εξελίχθηκε μέσα σε 20 χρόνια στην εταιρεία, τη μεγαλύτερη εταιρεία λιανικού εμπορίου των ΗΠΑ, για 50 χρόνια. Είχε κατακτήσει τη λιανική αγορά μέχρι το 1989. Εισήχθη στο χρηματιστήριο το 1906 και τότε χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη εισαγωγή στην αμερικάνικη οικονομική ιστορία στον τομέα του καταναλωτικού τομέα. Δεν πλήρωσε ποτέ μέρισμα. Και το 1993, μετά από μια 70ετία μέλους του Dow Jones δείκτη, μπήκε στην περιπέτεια των εταιρικών μετασχηματισμών. Ο χάρτης των εταιρικών μετασχηματισμών αυτής της εμβληματικής εταιρείας περιλαμβάνει συγχωνεύσεις, αποσχίσεις,
διασπάσεις και μερικές διασπάσεις που θα δούμε ότι το νέο ελληνικό νομοθέτημα περιλαμβάνει, γάμους και διαζύγια, μια απόσχηση της καλύτερης ίσως ασφαλιστικής εταιρείας του Αμερικάνικου χρηματοπιστωτικού τομέα που ιδρύθηκε το 1933 και αποσχίστηκε το 1995, την διάσπαση ενός χρηματοπιστωτικού οίκου, ο οποίος συγχωνεύτηκε με τη Morgan Stanley και στη συνέχεια με διαδοχικές διασπάσεις είναι η σημερινή εταιρεία Discover, η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία ίσως του χρηματοπιστωτικού τομέα. Τι μας ενδιαφέρει το παράδειγμα αυτό που μόλις ακούσαμε, είναι μια εισαγωγή στο κρίσιμο δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών. Και ως μετασχηματισμούς, στο εταιρικό δίκαιο εννοούμε τις διαδικασίες με τις οποίες μπορεί να μεταβληθεί ο εταιρικός φορέας άσκησης μιας εμπορικής επιχείρησης, μιας βιομηχανικής επιχείρησης, χωρίς να χρειαστεί ειδική διαδοχή των περιουσιακών της στοιχείων, χωρίς να χρειαστεί ειδική διαδοχή των υποχρεώσεών της. Και ποιες είναι αυτές? Τρεις βασικές κατηγορίες: οι συγχωνεύσεις, οι διασπάσεις και οι μετατροπές των επιχειρήσεων. Και είναι λοιπόν το εταιρικό δίκαιο αυτό ο πρωταγωνιστικός κλάδος, ο οποίος διέπει το αν επιτρέπονται τέτοιου είδους μετασχηματισμοί, υπό ποιες προϋποθέσεις επιτρέπονται, ποια είναι η διαδικασία για να ολοκληρωθούν και ποια είναι τα ένωμα αποτελέσματά τους. Βεβαίως, για να αποφασίσει κανείς την υλοποίηση ενός μετασχηματισμού, θα πρέπει να σκεφτεί και τις επιπτώσεις στον ανταγωνισμό, τη ρύθμιση από το δίκαιο της κεφαλαίου αγοράς, τους θεσμούς του πτωχευτικού δικαίου που διευκολύνουν πολλές φορές τέτοιου είδους μετασχηματισμούς, ακόμη και τις επιπτώσεις στους εργαζόμενους. Άρα λοιπόν, συμπληρωματικά, η ρύθμιση των μετασχηματισμών δεν επιδιώκεται από το νέο νομοθέτημα των 4.601, όπως βαφτίστηκε, αλλά βεβαίως η αξιολόγηση μιας τέτοιας εταιρικής μεταβολής προϋποθέτει τη γνώση και την αξιολόγηση και από τις πτυχές των άλλων κλάδων. Τι είχαμε λοιπόν στο δικό μας το δίκαιο? Στο δικό μας το δίκαιο, όπως η βιβλιογραφία εντελώς ενδεικτικά έχει αποτυπώσει τα τελευταία 20 χρόνια, είχαμε μια διαχρονική ανάγκη να μην έχουμε περιπτωσιολογική ρύθμιση των εταιρικών μετασχηματισμών, να μην έχουμε κενά, να μπορέσουμε να έχουμε μια ομοιογενή ρύθμιση και να συμμορφωνόμαστε επιτέλους με το ενωσιακό δίκαιο, να φύγουμε από την περιπτωσιολογική λογική ορισμένων αναπτυξιακών νόμων, φορολογικών νόμων και να πάμε σε ένα ενιαίο από πλευράς εταιρικού δικαίου καθεστώς. Και παράλληλα, όλα αυτά τα συμφέροντα, ξέρετε, τα οποία εμπλέκονται σε ένα μετασχηματισμό και είναι πάρα πολλά, τα συμφέροντα των ίδιων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μετόχων, τα συμφέροντα των εργαζομένων, αλλά τα συμφέροντα και άλλων ειδών φορέων, κατόχων τίτλων, όπως ακούσαμε πριν, να εξισορροπηθούν και να ρυθμιστούν με ένα τέτοιο τρόπο που δεν θα δημιουργεί ανασφάλεια, αλλά θα δημιουργεί ασφάλεια δικαίου. Ο νέος νόμος λοιπόν για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, που είναι πράγματι σήμερα η πρώτη εργάσιμη μέρα του αποτύπωσης σε ΦΕΚ, επιτρέπει κάθε είδος μετασχηματισμού μεταξύ όλων σχεδόν των εταιρικών τύπων της συμμεταπής εταιρικής πράξης. Όλοι μπορούν να συγχωνευτούν με όλους, να διασπαστούν σε όλους, να υποφεληθούν με την έννοια των υποφελούμενων εταιριών από όλες τις εταιρείες, να μετατραπούν σε όλους. Επιτρέπονται οι μεικτοί μετασχηματισμοί και όχι συγκεκριμένες μόνο μορφές και συγκεκριμένου είδους γάμοι και διασπάσεις. Επιπρόσθετα, υπάρχει στο νέο νομοθέτημα μια ενιαία σύλληψη των ουσιαστικών και των διαδικαστικών χαρακτηριστικών αυτών των μετασχηματισμών. Υπάρχει δηλαδή στο νέο νόμο ένα γενικό μέρος. Ένα μέρος το οποίο διέπει όλους τους μετασχηματισμούς, όλες τις συγχωνεύσεις, όλες τις διασπάσεις και όλες τις μετατροπές, αδιακρίτως του αν πρόκειται για συγχώνευση ΕΠΕ με ανώνυμη εταιρεία ή για διάσπαση ανώνυμης εταιρείας σε ΙΚΕ και ομόρυθμη εταιρεία. Και υπάρχει για πρώτη φορά στο νέο νόμο μια κοινή σύλληψη των ασφαλιστικών δικλείδων προστασίας των μετόχων. Δεν καταγράφεται δηλαδή απλώς η διαδικασία, αλλά υπάρχει μια ρεαλιστική, μια πραγματιστική πρόνοια των συμφερόντων, όχι όλων των συμφερόντων, των εύλογων αντικειμενικά συμφερόντων όσων εμπλέκονται στο μετασχηματισμό. Και τα συμφέροντα αυτά αποτέλεσαν αντικείμενο συζητήσεων, αλλά και διαβούλευσης δημόσιας, ακόμα και μέσα στην κοινοβουλευτική διαδικασία, και σταθμίστηκε όχι μόνο η παντοδυναμία της πλειοψηφίας της εταιρείας, αλλά ακόμη και η μειοψηφία, τα συμφέροντα των πιστωτών, τα συμφέροντα των διευθυντών, ακόμη και των εμπειρογνωμόνων, και θα δούμε σε τι τους χρειαζόμαστε αυτούς, για να υλοποιούνται οι μετασχηματισμοί, χωρίς όμως να εγκλωβίζονται οι επιχειρήσεις με έναν τρόπο που να αποκλείεται η πραγματοποίηση των μετασχηματισμών.
Η συγχώνευση, η ναυαρχίδα των εταιρικών μετασχηματισμών, τη γνωρίζουν όλοι ότι ενοιολογικά γίνεται αντιληπτή ως μεταβίβαση ενός συνόλου περιουσίας μίας ή περισσότερων εταιριών, είτε σε μια υφιστάμενη, είτε και σε μια νέα εταιρεία που συστήνεται για το σκοπό αυτό, χωρίς ειδική διαδοχή, αλλά με αποτέλεσμα καθολικής διαδοχής. Λύεται η μία ή οι περισσότερες εταιρείες που απορροφώνται, χωρίς να τίθενται σε εκαθάριση και διατίθενται μετοχές ή ακριβέστερα, αφού μιλούμε τώρα για μεικτούς μετασχηματισμούς, διατίθενται γενικότερα εταιρικές συμμετοχές ή και μετρητά στους εταίρους των απορροφόμενων εταιριών. Για να πραγματοποιηθεί λοιπόν μια συγχώνευση με το νέο νόμο για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, θα ακολουθηθεί μια σκάλα με 10 σκαλοπάτια. 10 βήματα αλληλοδιάδοχα, το ένα μετά το άλλο, τα οποία στο γενικό μέρος του νόμου αποτυπώνονται με ικανή θεωρώ σαφήνεια, προβλέπουν το δρόμο από την κατάρτιση ενός σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, όπως υπήρχε και στο 290, στα άρθρα 68 και επόμενα, στη δημοσιότητά του, στην έγγραφη τοποθέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σε αυτό το σχέδιο, στην εξέτασή του από εμπειρογνώμονες, που αποκτά πια υποχρεωτικό χαρακτήρα για όλες τις περιπτώσεις, και σε επόμενα βήματα που έχουν να κάνουν με την προστασία των δανειστών, με την έγκριση από τις γενικές συνελεύσεις, με έναν προληπτικό διοικητικό έλεγχο και τη δημοσιότητα στο τέλος της ίδιας της σύμβασης συγχώνευσης. Ποιες είναι λοιπόν οι καινοτομίες στο νέο νομοθέτημα? Σίγουρα, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι όλα τα άρθρα του νέου νομοθετήματος δεν εισφέρουν κενά δαιμόνια. Και γι' αυτό ο νέος νόμος δεν είναι τόσο δυσνόητος όσο φαίνεται από τον αριθμό των άρθρων του σε μια πρώτη ανάγνωση. Περιλαμβάνει όμως αρκετές και σημαντικές καινοτομίες και σε αυτό θα εστιάσει η εισήγησή μου στο σημείο αυτό. Θα πω ότι η έκθεση του εμπειρογνώμονα, η οποία είχε παραμεληθεί στην ελληνική πράξη των συγχωνεύσεων και των διασπάσεων εξαιτίας της ισχύως ενός ειδικού νομοθετήματος, του νόμου 2166, δεν επιτρέπεται πια να παραμελείται, δεν το επιτρέπει ο ενωσιακός νομοθέτης. Πρέπει να καταρτίζεται λοιπόν έκθεση για το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής των εταιρικών συμμετοχών. Και η μόνη δυνατότητα αποφυγής αυτής της έκθεσης είναι αν συμφωνούν εγγράφως όλοι οι εταίροι. Οι πληροφορίες οι εταιρικές μπορεί να είναι διαθέσιμες πια στους εταίρους ακόμη και με ηλεκτρονικά μέσα, γιατί στην πράξη, ξέρετε, ακόμα και στις εισηγμένες εταιρείες, στις πολυμετοχικές εταιρείες, δεν βλέπαμε μετόχους μειοψηφίας να πηγαίνουν μέχρι τα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας και να λαμβάνουν αντίγραφα των εγγράφων σχεδόν ποτέ. Ίσως τώρα λοιπόν η διαφάνεια αυτή να φέρει και πρακτικό αποτέλεσμα. Οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνουν πλέον πληροφορίες και για τις εταιρείες του ομίλου, που δεν είναι οι συγχωνευόμενες εταιρείες, αλλά οι συνδεδεμένες με αυτές τις εταιρείες και μπορεί να επηρεάσουν την πορεία των συγχωνευόμενων εταιρείων και επιτρέπεται η μη δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών που θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική βλάβη. Δεν χρειάζεται πια έγκριση από τους κατόχους μετατρέψεις μονομολογιών και αυτό είναι μια ρύθμιση η οποία αναμένεται να επιταχύνει τις συγχωνεύσεις και τις διασπάσεις στην ημεδαπή αγορά. Υπάρχει προστασία τους όπως και των κοινών πιστωτών. Και υπάρχει μια ειδική ρύθμιση της ευθύνης των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των εμπειρογνωμόνων έναντι των εταίρων και των μετόχων για κάθε ζημία την οποία αιτιωδώς προκαλούν στην περιουσία τους και μια δυνατότητα άσκησης αυτής της αγωγής από ειδικό εκπρόσωπο ως συλλογική αγωγή. Φανταστείτε σε δύο συγχωνευόμενες εταιρείες μια καταφανώς προβληματική σχέση ανταλλαγής η οποία ευλογείται από εμπειρογνώμονες, θα μπορούν οι μέτοχοι να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μαζικά μέσω ενός κοινού ειδικού εκπροσώπου, αντί να φορτίζουν τα δικαστήρια με ατομικές αγωγές. Και βεβαίως η εύνοια του νομοθέτη είναι έκδηλη όσον αφορά τη διατήρηση των αποτελεσμάτων μιας συγχώνευσης ή μιας διάσπασης. Είναι εξαιρετικά περιορισμένοι οι λόγοι και οι τρόποι για την ακύρωση ενός εταιρικού μετασχηματισμού. Για τις εισηγμένες εταιρείες αυτό είναι αδύνατο, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Ακόμη και για τις μη εισηγμένες εταιρείες υπάρχουν τρεις τρόποι ίασης του ελαττώματος που δημιουργούσε πρόβλημα στον εταιρικό μετασχηματισμό. Εκεί όμως που το νέο νομοθέτημα πραγματικά ανοίγει καινούριους ορίζοντες είναι στην αναγνώριση της διάσπασης ως έννοιας γένους και στη ρύθμιση για πρώτη φορά στο εταιρικό δίκαιο ενός πολύ σημαντικού μορφώματος κατηγορίας
είδους της μερικής διάσπασης. Η κοινή διάσπαση, αυτό το οποίο ξέραμε ως τώρα, είναι η περίπτωση που η διασπόμενη λύεται και εξαφανίζεται χωρίς να μεσολαβήσει εκαθάριση. Πράγμα σπάνιο στην πράξη. Γιατί στην πρακτική δεν ήταν έτοιμα τα μέρη να λύσουν μια ανώνυμη εταιρεία και να τη χωρίσουν σε δύο ή σε τρία μέρη. Γνωρίζαμε από την πρακτική την απόσχηση κλάβου, hive down, όταν αντικαθίσταται το περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας και οι υποχρεώσεις με μια συμμετοχή σε μια θυγατρική, σε μια συνδεδεμένη εταιρεία. Όταν απλά αλλάζει δηλαδή η σύνθεση της περιουσίας της. Αυτό όμως το οποίο δεν είχαμε ήταν η μερική διάσπαση. Στη μερική διάσπαση η διασπόμενη δεν λύεται. Εισφέρει ένα κλάδο, οι κλάδους δραστηριότητας στις εποφελούμενες εταιρείες και η μέτοχη της διασπόμενης, και αυτό φαίνεται χαρακτηριστικά στη διαφάνεια αυτή, η μέτοχη της διασπόμενης αυτής της εταιρείας, της μπλε, η οποία διασπάται μερικώς διώχνοντας τον κλάδο βιοτεχνολογίας, οι μέτοχοι της γίνονται μέτοχοι εκείνοι και όχι η διασπόμενη εταιρεία, γίνονται μέτοχοι της εποφελούμενης εταιρείας. Εδώ είναι μια μερική διάσπαση με απορρόφηση, όπου η εποφελούμενη απορροφά, η κόκκινη εταιρεία απορροφά τον κλάδο, τον τριγωνικό κλάδο της μπλε, ο οποίος διασπάται. Και τι συμβαίνει στην περίπτωση αυτή? Η μερικώς διασπόμενη συνεχίζει να υπάρχει, έχει μικρύνει όμως και γίνεται αντιληπτό αυτό. Είναι πιθανόν αρκετά να χρειαστεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, όχι όμως απαραίτητο. Διότι αν η καθαρή θέση την οποία έχει ο εισφερόμενος κλάβος, ο κλάβος ο οποίος φεύγει, είναι μεγαλύτερη από τα διανεμητά κεφάλαια της μερικώς διασπόμενης, τότε θα χρειαστεί μείωση κεφαλαίου. Αν είναι μικρότερη, θα μπορέσει να συνεχίσει χωρίς μείωση μετοχικού κεφαλαίου. Και βεβαίως, πώς προστατεύονται σε αυτή την περίπτωση οι δανειστές? Γιατί οι δανειστές, ξέρετε, δεν ψηφίζουν για να υλοποιηθεί η μερική διάσπαση. Οι δανειστές προστατεύονται με τις διατάξεις για την προστασία εταιριών, για την προστασία των δανειστών στους εταιρικούς μετασχηματισμούς, που υπάρχει ένα σύστημα προστασίας αντίστοιχο με εκείνο της προστασίας στη μείωση μετοχικού κεφαλαίου, αλλά ασφαλώς προστατεύονται και με την ισολόκληρον ευθύνη. Η μερικώς διασπόμενη εταιρεία και οι εποφελούμενες εταιρείες θα ευθύνονται έναντι κάποιου δανειστή, ο οποίος δεν μπορεί να εκτελέσει τη δικαστική απόφαση την οποία έχει, μέχρι το ύψος της καθαρής θέσης του εισφερόμενου κλάδου. Αυτό τώρα το οποίο είναι η καινοτομία στην περίπτωση της μερικής διάσπασης, γιατί η πράξη προσπαθούσε να την επιτύχει αυτή και με πλάγιους δρόμους, είναι ότι μιλούμε εδώ για καθολική διαδοχή. Για διαδοχή δηλαδή ως σύνολο περιουσίας. Δεν μεταβάζονται ειδικά περιουσιακά στοιχεία, ούτε γίνεται αναδοχή συγκεκριμένων υποχρεώσεων. Και δεν αποκλείεται να λάβει χώρα ακόμη και ασύμετρη μερική διάσπαση. Όπως στην εικόνα αυτή, όπου ο μέτοχος αποκτά ένα κλάδο, την κόκκινη συμμετοχή και φεύγει από τη μερικώς διασπόμενη εταιρεία και φεύγει μόνο αυτός. Αλλά στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ένα δικαίωμα της μειοψηφίας που δεν ήθελε το μετασχηματισμό, που καταψήφισε τη διάσπαση για την εξαγορά των μετοχών της έναντι ευλόγου ανταλλάγματος το οποίο ορίζει το δικαστήριο. Και βεβαίως στην αίθουσα αυτή είναι αντιληπτό ότι μέσω των εταιρικών μετασχηματισμών μπορεί να υπέρθουν ριζικές, ραγδαίες μεταβολές. Μπορεί εμέσως εταιρείες να μπουν στο χρηματιστήριο με τον τρόπο αυτό. Φανταστείτε μια μικρή ανώνυμη εταιρεία, μετά από μια μερική διάσπαση μια συσυγμένη εταιρεία αποκτά τον κλάδο της. Εμέσως λοιπόν η πρώτη μπαίνει προς διαπραγμάτευση. Υπάρχουν λοιπόν ειδικές διατάξεις και σε αυτό ο κανονισμός του χρηματιστηρίου Αθηνών έχει υπάρξει ιδιαίτερα επιμελώς διαμορφωμένος εδώ και μια δεκαετία, που περιλαμβάνει ειδικές υποχρεώσεις και ειδικές απαιτήσεις και σε επίπεδο ενημέρωσης των γενικών συνελεύσεων και σε επίπεδο προϋποθέσεων για να λάβουν χώρα εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε περίπτωση τέτοιου είδους μετασχηματισμών, ώστε το επενδυτικό κοινό ούτε να εγκλωβιστεί ούτε να παραπλανηθεί σε σχέση με τους σχεδιασμούς των εισηγμένων εταιριών και των μη εισηγμένων εταιριών. Υπάρχουν υποχρεώσεις για έκτακτο πληροφοριακό σημείωμα σε περίπτωση απόσχησης κλάβου μέχρι σήμερα και νομίζω ότι στην επόμενη αναθεώρηση του κανονισμού του χρηματιστηρίου Αθηνών αυτό θα συμπληρωθεί και με νέες διατάξεις. Καταλήγοντας, τα αποτελέσματα των μετασχηματισμών, αυτά δηλαδή τα οποία θα επέλθουν όταν καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρό η ίδια η σύμβαση συγχώνευσης ή η σύμβαση διάσπασης ή η απόφαση των εταίρων για τη μετατροπή, συνοψίζονται στον πίνακα αυτών. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις μετασχηματισμών μιλούμε για καθολική διαδοχή. Στη συγχώνευση και στην κοινή διάσπαση αυτή αφορά το σύνολο της περιουσίας.
ενώ στη μερική διάσπαση και στην απόσχεση κλάδου έχουμε καθολική διαδοχή, αλλά αυτή αφορά μόνο κλάδο ή κλάδους δραστηριότητας. Έχουμε μια μεταφορά της εταιρικής σχέσης στην απορροφόσα εταιρεία για τη συγχώνευση ή στις επωφελούμενες εταιρείες στην περίπτωση της διάσπασης, και αυτά τα προβλέπει τη σχέση αυτή κατανομής, τη σχέση ανταλλαγής, η σχέση την προβλέπει η ίδια η σύμβαση της συγχώνευσης της διάσπασης, και έχουμε βεβαίως περάτωση της ύπαρξης των απορροφόμενων ή της διασπόμενης εταιρείας. Οι εκκρεμίες δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την απορροφόσα, από τη νέα ή από τις επωφελούμενες εταιρείες. Στη μετατροπή έχουμε κάτι λιγότερο, γιατί εκεί διατηρείται η νομική προσωπικότητα της μετατρεπόμενης εταιρείας. Δηλαδή, εκεί δεν μεσολαβεί ούτε καθολική διαδοχή, ούτε καν ειδική διαδοχή περιουσίας. Ασφαλώς διατηρούνται οι άδειες υπέρ της μετατραπής σας εταιρείας και οι εταίροι συνεχίζουν βεβαίως να συμμετέχουν στη νέα εταιρική μορφή, ανάλογα με το νέο χαρακτηριστικό της, και υπό προϋποθέσεις βεβαίως ιδρύονται δικαιώματα εξαγοράς της συμμετοχής ή εξόδου της μειοψηφίας. Γιατί για φανταστείτε σε μια ανώνυμη εταιρεία να αποκτώνται εταιρικά μερίδια προσωπικής εταιρείας και να θεμελιώνεται προσωπική ευθύνη των εταίρων. Τα δικαιώματα των τρίτων δεν θίγονται, ας πούμε οι εμπράγματες ασφάλειες ή το ενέχειρο επί των εταιρικών συμμετοχών, και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται. Και επιτρέψτε μου ένα κλείσιμο του μικρού αυτού παραμυθιού, της εμπειρίας αυτών των συνεχών διασπάσεων. Μέσα στα χρόνια που ακολούθησαν, η εταιρεία αυτή δημιούργησε γίγαντες. Βλέπετε σε τι επίπεδα ανήλθε έως πριν από λίγα χρόνια η χρηματιστηριακή αξία της Morgan Stanley πια, της εταιρείας που διασπάστηκε η Sears, σε τι επίπεδα ανήλθε η συμμετοχή της Discover, της εταιρείας των πιστωτικών καρτών και των καταναλωτικών δανείων, και πόσο περιορίστηκε η αξία η χρηματιστηριακή, η κεφαλαιοποίηση της ίδιας της εταιρείας της Μήτρας, από την οποία δημιουργήθηκαν όλες οι άλλες εταιρείες. Φέτος ολοκληρώθηκε το σχέδιο αναδιάρθρωσης μέσα από την τοχευτική διαδικασία της εμβληματικής αυτής εταιρείας, η οποία θα συνεχίζει να υπάρχει και τον 21ο αιώνα. Αλλά αυτό είναι ίσως το απεξιόδοξο μήνυμα για όποιους δεν τηρήσουν το μέτρο στους εταιρικούς μετασχηματισμούς και απολαύσουν το νέο νόμο χωρίς όριο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή και την υπομονή σας. Νομίζω ότι και οι δύο παρουσιάσεις ήταν εξαιρετικά καλές στο να μεταδώσουν συνοπτικά τη γνώση, την ελάχιστη γνώση. Θα είναι διαθέσιμες φυσικά για να τις μελετήσουμε και στον ελεύθερό μας χρόνο. Νομίζω ότι ο νόμος των μετασχηματισμών φαίνεται από την πρώτη ματιά βάζει τάξη στα πράγματα. Οι μετασχηματισμοί των επιχειρήσεων δεν είναι απλές υποθέσεις. Έχουν ένα σωρό λειτουργικά και επιχειρηματικά και στρατηγικά θέματα. Είναι πολύ σημαντικό τα νομικά και τα διαδικαστικά να είναι όσο το δυνατόν ξεκάθαρα. Νομίζω ότι είμαστε πλέον στην αρχή μιας περίοδου που αυτό θα είναι σίγουρα καλύτερο από αυτό που βιώναμε μέχρι τώρα. Και πιστεύω ότι οι περισσότερες εταιρείες, οι περισσότεροι από εμάς σε αυτή την αίθουσα, στο επόμενο διάστημα, αν κάνω έτσι μια πρόβλεψη, θα ασχοληθούμε με μετασχηματισμούς. Διαφορετικά, δεν τίθεται θέμα. Δεν μπορεί με οργανική ανάπτυξη και μόνο να επιτευχθεί η ανάπτυξη που χρειαζόμαστε ή να γίνει η αναδιάρθρωση ολόκληρων κλάδων ή και επιχειρήσεων που είναι τόσο μεγάλη επιτακτική ανάγκη. Τώρα, νομίζω ότι χρόνο ίσως για ερωτήσεις έχουμε. Μία-δύο ερωτήσεις μας επιτρέπεται να πάρουμε. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει κάτι που θα ήθελε να ρωτήσει στη φάση αυτή. Ο κύριος Περάκης, μάλιστα. Ευχαριστώ. Για τον κύριο Λιναρίτη, θέλω να ρωτήσω, η απόσχηση κλάδου είναι υποχρεωτικό να γίνει με τις διατάξεις του νέου νόμου ή μπορεί να γίνει και με το παλιό παραμύθι, για να πω. Δηλαδή με ειδική διαδοχή κανονικά. Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτά που λέει ο νόμος ή μπορούμε να πούμε ότι εδώ πέρα η εταιρεία έχει ένα σύνολο περιουσιακών στοιχείων που λέγονται κλάδος και αυτό τον μεταφέρομαι σε μια εταιρεία είτε καινούρια είτε υφιστάμενη. Ευχαριστώ. Είναι εξαιρετική η ερώτηση, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να απαντήσω και να εκφέρω και τη γνώμη τη δική μου, όπως αξιολογούμε το νέο νομοθέτημα. Πράγματι, η απόσχηση κλάδου στο παρελθόν έδωσε λαβή για πολύ ωραία ερμηνευτικά ζητήματα, τα οποία και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εν τέλει γνωμοδότησε για αυτά.
για το αν είναι ειδική διαδοχή ή καθολική διαδοχή, για το αν χρειάζεται απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή αρκεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για το τι είδους απαρτία και πλειοψηφία χρειάζεται αυτή η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Και είχε η θεωρία καταλήξει τελικά στο ότι η απόσχεση κλάδου είναι ειδική διαδοχή, ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί με απλή συνήθη απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης. Έρχεται τώρα ο νόμος και εισάγει την απόσχεση κλάδου περιοριστικά σαν την τρίτη μορφή διάσπασης. Και με αυτό το γενικό δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών βάζει κάποιους όρους και λέει εδώ ότι θα χρειαστεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ας πούμε, με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Και λέει ότι ακόμη και αν δεν προσδιορίσεις εντελώς σωστά τον κλάδο, αρκεί να τον ορίσεις, θα έχεις τα αποτελέσματα της καθολικής διαδοχής. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι η ανάγνωση του νέου νόμου οδηγεί προς ένα αποτέλεσμα καθολικής διαδοχής, όπου ο κλάδος αρκεί να ονοματίζεται και ας μην έχει στη σύμβαση της διάσπασης, παύλα απόσχησης κλάδου, αναφορά σε απέτηση ή σε είδος περιουσιακού στοιχείου. Τώρα, αν τα μέρη για κάποιο λόγο που αυτοί κρίνουν, και δεν θα πρέπει να φανταστώ ότι θα είναι φορολογικός, προτιμούν να κάνουν απόσχηση ενός άλλου τμήματος της περιουσίας τους, το οποίο ίσως δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ενός κλάδου, είναι υποκλάδος, ας πούμε, και θα είχαν κάποια ζητήματα εκεί, και θα ήθελαν αυτό να το υπαγάγουν με ειδική διαδοχή και να γράψουν στο συμβόλαιο μία-μία τις απαιτήσεις, αυτό ασφαλώς επιτρέπεται. Αλλά δεν θα είναι η διάσπαση με την έννοια του 4601. Μια ειδική διαδοχή. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Να απαντήσουμε στην ερώτηση του κυρίου Λαζαρίδη. Ο οποίος λείπει βέβαια, αλλά μπορεί σε κάθε περίπτωση να το μεταφέρετε, βεβαίως. Λοιπόν, με βάση την οδηγία για την εισαγωγή μετοχών κινητών αξιών, δεν απαγορεύεται η εισαγωγή μερικώς αποπληρωθησών κινητών αξιών με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται το ελεύθερα μεταβιβάσιμο των κινητών αυτών αξιών. Ο Έλληνας νομοθέτης όμως το 2005 με το 3371 προέβλεψε ότι οι εισηγμένες μετοχές, αυτές δηλαδή που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, θα πρέπει να είναι πλήρως αποπληρωθήσεις. Αντίστοιχα και ο εταιρικός νομοθέτης, δεσμευόμενος από την επιλογή αυτή, προέβλεψε στο άρθρο 21 ότι η μερική αποπληρωμή, η μερική καταβολή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να καταλαμβάνει εισηγμένες εταιρείες. Όταν όμως μιλάμε για εισηγμένες εταιρείες, μιλάμε για εισηγμένες εταιρείες σε οργανωμένη αγορά. Εάν έχουμε εταιρεία η οποία δεν έχει εισαχθεί, προσέξτε, διαπραγματεύεται σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, τότε πεδίο δόξη λαμπρό. Κύριε Λαζαρίδη, την ερώτησή σας απαντάω. Πεδίο δόξη λαμπρό να προβλεφθεί η δυνατότητα μερικής αποπληρωμής. Προσοχή στις συνέπειες που συνεπάγεται η επιλογή αυτή σε μια μετοχή που ελεύθερα μεταβιβάζεται, με δεδομένο ότι εάν για οποιοδήποτε λόγο, αν αγοράζεις αυτή τη μετοχή, αγοράζεις και την υποχρέωση να συμμετέχεις σε μελλοντικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Το ίδιο πράγμα όμως μπορεί να επιτευχθεί με άλλους τρόπους. Ο νομοθέτης δίνει πολύ πιο εύκολες λύσεις, όπως είναι η δυνατότητα πλέον ευρείας εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης. Στο πλαίσιο λοιπόν μιας τέτοιας εξουσιοδότησης, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας μια σχετική εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση και βάσει με ένα πρόγραμμα για την εξέλιξη ενός έργου, μπορεί να προβλέπει τακτές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, τις οποίες θα κάνει και οποιοδήποτε, είτε με δικαίωμα προτίμησης είτε χωρίς δικαίωμα προτίμησης, θα συμμετέχει στις αυξήσεις αυτές. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο, έτσι. Για όλα υπάρχουν λύσεις. Όπως λέω στους φοιτητές μου, μην σκέφτεστε τον νόμο σαν τον κύριο παράγοντα επιλογής λύσεων. Σκεφτείτε τον νόμο σαν την ντουλάπα σας, ιδιαίτερα για τις κυρίες. Ανοίγετε και λέτε, τι θέλω, πού θέλω να πάω σήμερα, θέλω να φορέσω ένα κοντό φόρεμα, θέλω να φορέσω ένα μακρύ φόρεμα. Ο νόμος λοιπόν προσαρμόζεται στις περιστάσεις και υπάρχουν εργαλεία για τα πάντα. Κάποτε είπε, δώσ' μισθό και τα γάν κινήσω. Εγώ σας λέω, δώσ' μου την επιχειρηματική λύση και θα σας βρω το νομικό εργαλείο. Νομίζω ότι είναι ένας καλός τρόπος να κλείσουμε το πάνελ αυτό το statement. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτούς που μας δώσανε μία πλούσια ντουλάπα, όλους αυτούς που εργάστηκαν για αυτούς τους δύο νόμους.
και ελπίζουμε ότι με το κατάλληλο styling θα μπορέσουμε να αναδείξουμε τα ενδύματα και να πάρουμε, να έχουμε αποτελέσματα θετικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε.